Συγγενείς, φίλοι και γείτονες παρηγορούν την οικογένεια του μικρού Γιουλέν έξω από το νεκροτομείο. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του τηρούν στην Μάλαγα. A la 1:25 de esta madrugada se encontró a Julen, desgraciadamente sin vida. Ύστερα από 13 ημέρες, οι τιτάνιες προσπάθειες των διασωστών απέβησαν άκαρπες. Κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν το δίχρονο αγόρι για να ανασύρουν το άψυχο σώμα του. Ακόμα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος. La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra. Por tanto, el pozo a partir de esa cota estaba relleno de tierra. Ο Γιουλέν έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι βάθους 110 μέτρων με το στόμιό του να έχει διάμετρο μόλις 25 εκατοστά στην περιοχή το Ταλάν κοντά στη Μάλαγα την Κυριακή 13 Ιανουαρίου. Η οικογένεια έχασε ακόμα ένα παιδί 3 χρονών το 2017, το οποίο πέθανε ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή. Η κοινή γνώμη στην Ισπανία είναι συγκλονισμένη, με τον Πρωθυπουργό και τον Βασιλιά να στέλνουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια.